Θεέ μου. Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη Γένεση. Είμαστε σελίδα 3, θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο και το 25 εδάφιο. Σελής 3, κεφάλαιο Β και εδάφιο 25. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Ο δε όφησι το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και είπε όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγεται από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια να μην αποθάνετε. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, δε θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγεται από αυτού, θέλουν συνανοιχθεί ο οφθαλμοί σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο είναι το καλόν εις τη βρόσιν, ότι είναι το αρεστόν στους οφθαλμούς και επιθυμητόν ως δέντρον δίδων γνώσιν, και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε. Και έδωκε και στον άνδρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και νύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα σικής έκαμουν σε αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν «Πού είσαι?» Ο δε είπε «Τη φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και ευωφήθην διότι είμαι γυμνός και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν «Τι σε φανέρωσε είσαι ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εσένα να μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ «Η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δέντρου και έφαγον». Και είπε Κύριος προς την γυναίκα «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και η γυνή είπε «Όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Θέλει δε σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Προς δε τη γυναίκα είπε θέλω υπερπληθύνει τας λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Είπε δε προς δε τον Αδάμ είπεν επειδή υπήκουσας εις τον λόγο της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνησε και θέλει τρώγει των χόρτων του αγρού. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλει τρώγει τον άρτον σου έως σου επιστρέψεις την γη εκ της οποίας ελήφθης επειδή η γη είσαι και εις την γη θέλεις επιστρέψει. Και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, που σημαίνει ζωή, διότι αυτή είναι η μήτρη πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπεν Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμος εις εξ ημών εις το γιγνώσκιν, το καλόν και το κακόν, και τώρα μη εκτείνει την χείραν αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, δια να εργάζεται τη γη εκ της οποίας ελήφθη, και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφέαν την φλογίνην την περιστρεφωμένη δια να φυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Αμήν. Όπως είπαμε, η Γένεσης είναι το βιβλίο μέσα από το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει την προέλευση αλλά και την ύπαρξη του ουρανού, της γης
Και τώρα θα μας αποκαλύψει την προέλευση μέσα από το τρίτο κεφάλαιο της αμαρτίας, της παράβασης και της ανομίας. Τι είναι αμαρτία? Πάσα ανομία είναι αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Πάσα αδικία είναι αμαρτία. Δηλαδή οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος που παραβαίνει το Λόγο του Θεού, αυτό λογίζεται στο Θεό αμαρτία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος που αδικεί τον συνάνθρωπό του συνειδητά, εσκεμμένα, είναι αμαρτία. Και πάλι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν είναι απλό πράγμα το να αμαρτήσεις, και βέβαια δεν είναι καθόλου απλό το να αμαρτάνεις εν συνεχεία. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας μιλάει καθαρά λέγοντας ότι πας ως της μένης τον Χριστό δεν αμαρτάνει. Γιατί αυτός φανερώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, και αμαρτία σε αυτόν δεν υπάρχει. Πάσο αμαρτάνων όμως δεν είδε ούτε γνώρισε αυτόν. Και συνεχίζει: τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις, ως της πράτη τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, και ως της πράτη την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Και το κρίσιμο σημείο: δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ο Υιός του Θεού δηλαδή ήρθε με μία συγκεκριμένη αποστολή, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, τα οποία προέρχονται από την πλάνη και τα ψέματα, όπως θα δούμε, που ο διάβολος φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Και μάλιστα ο Όφης, ο δράκον ο μέγας, λέει η Γραφή, ο Όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Και ο Χριστός τι ήρθε να κάνει? Να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, δηλαδή τα έργα της πλάνης, φέρνοντας τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός απεσταλμένος από το Θεό, ποτέ ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ελευθερωθεί από τις πλάνες του διαβόλου. Γιατί απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ας δούμε όμως τώρα πώς προήρθε η αμαρτία, γιατί οι μεθοδίες του διαβόλου είναι ίδιες και δεν πρέπει να αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Με τον ίδιο τρόπο πάντοτε ενεργεί για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, όπως ήταν οι πλέον εκλεκτοί, ο Αδάμ και η Εύα. Άνθρωποι φτιαγμένοι, πλασμένοι από το Θεό, ευλογημένοι και χαρούμενοι μεταξύ τους, παντρεμένοι, γεμάτοι από την αγάπη του Θεού, εγκεχημένοι στις καρδιές τους. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να έβλεπε σαν ψεγάδι ο Θεός στη ζωή του Αδάμ και της Εύας. Αλλά έπεσαν. Ένα ερώτημα: ο διάβολος είχε την εξουσία να μπει μέσα στον παράδεισο? Βέβαια. Έχει την εξουσία να μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Είναι χερούβε επί σκιάζων. Είναι δοσμένη από το Θεό η εξουσία που έχει ο διάβολος. Γι' αυτό και έχει το δικαίωμα να φτάνει και μέχρι την παρουσία του Θεού μαζί με όλους τους αγγέλους, για να κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Είναι λοιπόν ο πλανών την οικουμένη όλη ανάμεσα στους ανθρώπους και στο θρόνο του Θεού ο κατηγορών τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Είναι ο σατανάς ενάντιος του Θεού και ενάντιος των ανθρώπων, καθώς είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Αλλά είναι και αυτός ο πατήρ του ψεύδους. Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί και δεν ισχύνοντο, γιατί υπήρχε η αγαθοσύνη και η αθωότης μέσα τους.
Και γιατί? Επειδή δεν είχαν γνωρίσει ακόμη το κακό. Είχαν γνωρίσει μόνο το καλό. Και έτσι τους έφτιαξε ο Θεός. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο για να γνωρίσει το κακό, αλλά έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο για να γνωρίζει μόνο το καλό, γι' αυτό και τον έφτιαξε κατά την εικόνα του και με πρόθεση κατά την ομοίωσή του. Ο Όφης όμως, που ήταν το φρονιμότερο όλων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και βλέπετε ποιον διάλεξε για να χρησιμοποιήσει το φρονιμότερο ζώο. Δεν διάλεξε το πιο ανόητο, το πιο μικρό, το πιο ασήμαντο, το πιο έξυπνο και το πιο πονηρό. Και συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο. Δεν επιτίθεται ο διάβολος, παρόλο που το κάνει και αυτό, να τρομάξει τους ανθρώπους, τους απειλεί με γεγονότα, όχι με την παρουσία του. Αντιθέτως θέλει να τους δελεάζει τους ανθρώπους. Αλλά και το βασικό του, όπως είπαμε, είναι να πλανήσει τους ανθρώπους. Και χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί πάντα το φρονιμότερο των ζώων του αγρού. Και πλησίασε και μίλησε στη γυναίκα. Ποιος μίλησε? Το φίδι. Ποιος μίλησε? Ο διάβολος. Και η γυναίκα, η Εύα, δεν παραξενεύθηκε που μίλησε το φίδι? Αδελφοί αγαπητοί, στον παράδεισο όλα ήταν δυνατά. Τίποτα δεν φαίνεται παράξενο. Γιατί? Γιατί στο Θεό όλα είναι δυνατά. Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Και έτσι πρέπει να είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να μην παραξενευόμαστε από τίποτα, να μην θαυμάζουμε για τίποτα. Αντιθέτως, να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε για να μην πέσουμε σε πειρασμό. Γιατί μας το λέει ο Χριστός? Γιατί είναι μπροστά μας ο πειρασμός. Ο πειράζων δεν ησυχάζει και πρέπει να αντισταθεί ο χριστιανός στον διάβολο για να φύγει ο διάβολος. Εάν δεν αντιστέκεται στον διάβολο, δεν φεύγει. Πλησιάζει λοιπόν το φρονιμότερο ζώων και μιλάει στην Εύα με τον τρόπο που πάντοτε πλησιάζει ο διάβολος, γλυκά, πονηρά και έξυπνα. Πραγματικά ο Θεός σας είπε μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου? Να ενσπείρει αμφιβολία με ένα μεγάλο ψέμα. Ξέρει όμως ότι αυτό το ψέμα δεν θα περάσει. Λέει ένα μεγάλο ψέμα να αντισταθεί ο άνθρωπος για να περάσει το δηλητήριό του μετά. Ένα μεγάλο μεγάλο ψέμα που είναι για να πιάσει την κουβέντα. Καμία αμφιβολία ότι δεν θα το δεχτεί η Εύα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να περάσει την πρώτη αμφισβήτηση του Λόγου του Θεού, έστω και αν η Εύα αρνηθεί. Είναι παμπώνυρος, αδελφοί, πανούργος. Και όχι μόνο τότε, γιατί όπως τότε έφερε την αμαρτία στον Αδάμ μέσα από την Εύα, που είναι σκεύος ασθενέστερο, έτσι και πάντοτε προσπαθεί να φέρει την αμαρτία μέσα από τους αδύνατους, από τους πιο αδύνατους. Δεν είναι απαραίτητος η γυναίκα το πιο αδύνατο πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Θα δούμε όμως τι είναι αυτό που καθιστά αδύναμο έναν άνθρωπο. Και η γυναίκα βέβαια απάντησε στον Όφη άμεσα, λέγοντας όχι. Από του καρπού όλων των δέντρων δυνάμεθα να φάγομεν, μόνο από τον καρπό του δέντρου, και εδώ είναι η αδυναμία της, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου. Βλέπετε πως ήδη έχει ελκύσει
η καρδιά της Εύας την επιθυμία για να πειραστεί. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος: «Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, δεν πειράζεται από κανέναν και κανέναν δεν πειράζει». Αλλά πώς πειράζεται ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος πειράζεται από τη δική του την επιθυμία. Γιατί λοιπόν βλέπουμε την Εύα να επιθυμεί αυτό το δέντρο που απαγόρευσε? Όχι ο Θεός στην Εύα, ο Αδάμ στην Εύα εν το ονόματι του Κυρίου. Γιατί ο Θεός όταν φύτευσε τον Παράδεισο λέγει στο 9 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου: «Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση, και το ξύλον της ζωής της αιωνίου ή το φυτευμένο από το Θεό εν το μέσο του Παραδείσου, και όχι το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού». Η Εύα όμως, λόγω του πειρασμού και της επιθυμίας να δει τι είναι αυτό, το έκανε κέντρο της δικής του επιθυμίας μέσα στον Παράδεισο. Μετέτρεψε η Εύα την πραγματικότητα. Δηλαδή, αντί να δώσει σημασία σε αυτό που ο Θεός της χάρισε, την αιώνιο ζωή, έδωσε σημασία σε αυτό που ο Θεός της απαγόρευσε, τη γνώση του καλού και του κακού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η σάρκινη φύση του ανθρώπου. Δίνει σημασία κατά περίεργο τρόπο σε αυτό που απαγορεύεται. Και αυτό θα το δούμε πάρα πολύ καλά στα μικρά μας τα παιδιά, τα μωρά, 1, 2, 3 ετών. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Λέω στα παιδιά: «Μην έρθεις», και τρέχει να έρθει. Όταν του πεις «έλα», δεν έρχεται. Κάτι γίνεται μέσα στον άνθρωπο. Κάτι υπάρχει, και μιλάμε για μικρά παιδιά, αθώα. Κάτι γίνεται. Τι είναι αυτό? Είναι η φύση του ανθρώπου. Ανεξερεύνητη είναι η, άβυσσος λένε, είναι η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί το παιδί ελκύεται όταν του πεις «μην έλθεις» και τρέχει? Όταν του πεις «μην το κάνεις» και το κάνει? Παράξενο είναι. Αλλά στο παιδί είναι εμφανές, αλλά ισχύει και στους μεγάλους, που όμως κρύβονται και δεν είναι εμφανές. Οι άνθρωποι το λένε, το ξένο είναι πιο γλυκό. Γιατί? Κάτι γίνεται μέσα μας στο απαγορευμένο. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Γιατί μας έφτιαξε άραγε έτσι ο Θεός? Γιατί δεν θέλει να είμαστε ρομπότ. Θέλει να είμαστε προσωπικότητες που εκλέγουμε το τίμιο και απορρίπτουμε το αχρίο. Τότε μας φέρνει στην παρουσία του, τότε μας ευλογεί και τότε μας χρησιμοποιεί και μας κάνει σαν το στόμα του. Και αυτό ισχύει σε όλους μας. Η επιθυμία του απαγορευμένου. Κάτι γίνεται ανεξιχνίαστο, παράξενο. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ο νόμος της σάρκας ακόμη που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάτι γίνεται. Και έτσι η Εύα έκανε δύο πράγματα που την έφεραν έτοιμη να την πειράξει και να τη ρίξει. Το πρώτο είναι, έστρεψε την προσοχή της, έκαμε κέντρο του ενδιαφέροντος της το απογορευμένο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πρώτον, και δεύτερον, πρόσθεσε στο Λόγο του Θεού, λέγοντας: «Ο Κύριος μας είπε μόνο από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού να μην φάμε, που είναι στο κέντρο του Παραδείσου, και μας είπε και να μην το αγγίξουμε». Έκανε πιο αυστηρό το Λόγο του Θεού.
Γιατί, γιατί ήθελε να το αγγίξει. Ήθελε να δει τι είναι αυτό που απαγορεύεται. Είναι η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία των οφθαλμών. Η αλαζονία του βίου. Έτοιμο θύμα στην πονηριά του διαβόλου. Τώρα δεν πρόκειται να γλιτώσει. Γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος, ξαναδιαβάζω, λέει: «Πειράζεται δε ο άνθρωπος από τη δική του επιθυμία, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος». Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και θυμάμαι μου είχε δείξει ο Θεός πώς είναι αυτό. Έναν ψαρά που έβαλε ένα κατάλληλο δόλωμα στο αγκίστρι και το έριξε. Και έβλεπες ψάρια που δεν τρώγανε αυτό το ειδικό δόλωμα, φεύγανε. Τα άλλα γυρίζανε γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Τι το κάνανε? Κέντρο του ενδιαφέροντός τους. Γύρω-γύρω. Και όσο πλησίαζαν, ο ψαράς καθόταν ακίνητος. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Βάζει το δόλωμα ακίνητος και γυρίζει γύρω-γύρω ο άνθρωπος με την επιθυμία. Και κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο, απ' το αρπάζει. Δεν αντέχει να αντισταθεί στον πειρασμό. Και αδερφοί, αυτό το έχουμε ζήσει όλοι μας. Δηλαδή, αν μιλάμε για την Εύα, να μιλάμε για τους άλλους ανθρώπους, είναι σαν και αυτόν που κάνει δίαιτα. Λέει, μη φας, είσαι αυτόν που έχει ζάχαρο. Μη φας γλυκό, το μάτι του είναι ρωστό γλυκό. Το γλυκό εκεί κοιτάει, εκεί κοιτάει. Το κάνει κέντρο του ενδιαφέροντος. Και ψάχνει να βρει την ευκαιρία, απ' να το αρπάξει. Και αυτό ισχύει σε όλα. Αυτό που σου απαγορεύεται το κάνεις κέντρο, είναι η επιθυμία σου. Και καλά, το γλυκό και τα άλλα αυτά δεν είναι κακό. Αλλά όταν η επιθυμία είναι στην αμαρτία, εκεί η αμαρτία είναι θάνατος. Παρασύρεται λοιπόν και δελεάζεται. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει μέσα στην καρδιά, πού συλλαμβάνει η επιθυμία? Στην καρδιά. Από την καρδιά προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Πού απευθύνεται ο πειρασμός? Στα μάτια, στα αυτιά, στις αισθήσεις. Αλλά πού ανταποκρίνεται ο πειρασμός? Στην καρδιά. Η επιθυμία συλλάβει μέσα στην καρδιά, τότε γεννά την αμαρτία. Δηλαδή, το βλέπω, μ' αρέσει, το κοιτάω και μετά τι λέω? Το θέλω. Συνέλαβε η αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα. Μετά το θέλω τι λέει? Θα το πάρω. Από τη στιγμή που το παίρνεις, θάνατος. Έτσι είναι ο πειρασμός πάντα. Με τα μάτια, με αυτιά, με τη γεύση πειραζόμαστε. Δεν πεθαίνουμε ακόμη. Το δείχνει την Βαβυλώνα, την κυρία τη Βαβυλώνα, με τα φώτα, τον κόσμο. Και αρχίζεις τώρα και παρασύρεσαι προς τα εκεί. Το πλησιάζεις και το κάνεις κέντρο της επιθυμίας σου. Και γυρίζεις γύρω-γύρω. Και μετά λες, το θέλω. Όταν πεις το θέλω, δεν μπορείς να αντισταθείς εύκολα. Μόλις πεις το θέλω, μόλις συλλάβει η αμαρτία, εκτελείται, το παίρνω. Και από εκεί και πέρα θάνατος. Έτσι ακριβώς έκανε και η Εύα. Για να τη δούμε. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα. Γιατί είπαμε πήγε στη γυναίκα? Γιατί ήδη είχε εκδηλώσει την επιθυμία της. Δεν ξέρει την καρδιά της Εύας ο διάβολος, αλλά βλέπει τις κινήσεις. Ο Λόγος του Θεού πώς το λέει? Να φυλαχτούμε από την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς, τον καθέναν από εμάς, αμαρτία. Άλλος είναι στη βουλημία, άλλος είναι στην κλοπή, άλλος είναι στη φιλοδοξία, άλλος είναι στη φιλαργυρία. Καθένας έχει τη δική του ή τις δικές του αμαρτίες. Και ο διάβολος που τις ξέρει, αφού δεν είναι καρδιογνώστης? Βλέπει τι είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος μας, που γυρίζουμε γύρω-γύρω.
ακόμη τι ζητάμε και στην προσευχή μας ή τι επιθυμούμε πολύ. Και εκεί έρχεται και ρίγνει το κατάλληλο δόλωμα. Και είπε ο Θεός προς τη γυναίκα, τώρα θα αντισταθεί στο λόγο του Θεού. Αφού ενέσπηρε την αμφιβολία, τώρα θα αντισταθεί, θα εναντιωθεί με ψέματα στο λόγο του Θεού. Και είπε ο Θεός προς τη γυναίκα, βεβαίως. Το πρώτο δεν ήταν βεβαίως. Το πρώτο ήταν αλήθεια είναι το όντι, είναι ότι ο Θεός είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο. Και η Εύα είπε όχι, από κανένα, μόνο από ένα. Γιατί αν φάμε, εξάββατος θα πεθάνουμε. Και εκεί έρχεται τώρα διάψευσης, σατάν, ενάντιος στο Θεό. Ψεύτη κάνει το Θεό. Και θα βρεθεί τώρα σε ένα δίλημα η Εύα. Ποιος λέει αλήθεια, ο Θεός ή το φίδι? Για την ώρα το φίδι βλέπει η Εύα, δεν βλέπει το διάβολο. Το διάβολο δεν το δει και θα το καταλάβει πολύ αργότερα. Τώρα απέναντι σε έτσι το φρονιμότερο ζώο. Ποιος λέει ψέματα? Και τι λέει το φίδι, ο διάβολος? Βεβαίως δεν θα πεθάνετε. Ψέματα λέει ο Θεός. Αλλά επειδή, εξηγεί τώρα και την αιτία του ψεύδους. Παμπώνυρος, πανούργος είναι. Και επαναλαμβάνω, ποιον έχει απέναντί του η Εύα? Το φίδι, το φρονιμότερο ζώο. Αν έβλεπε ένα διάβολο, δεν θα πειθόταν, δεν θα φεύγε, θα τρόμαζε. Βεβαίως δεν θα πεθάνετε. Αλλά ξέρεις γιατί το λέει? Γιατί ξέρει ο Θεός ότι εκείνη την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνεστε ως θεοί. Αυτό είναι. Και δεν θέλει να ο Θεός να γίνεται σαν κι αυτόν, ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό, και λέει αλήθεια. Γιατί και αργότερα θα πει ο Θεός, ιδού Αδάμ και η Εύα έγιναν ως εις εξ ημών, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Αλλά την αλήθεια αυτή που τη λέει, τη διαστρεβλώνει και τη στέλνει με άλλο τρόπο, κατηγορώντας το Θεό, διαψεύδοντας το Θεό. Δεν ερμηνεύει την πρόθεση, την αγαθή του Θεού, διαστρέφει λέγοντας την αλήθεια την αγαθή πρόθεση του Θεού. Και η γυναίκα πίστηκε. Πίστεψε ότι το φίδι της λέει την αλήθεια, αποδέχθηκε ότι ο Θεός λέει ψέματα. Έχει κάποιο κρυφό σκοπό ο Θεός, να μας κρατήσει χαμηλά. Έτσι δεν λένε και σήμερα οι άνθρωποι? Εσείς οι χριστιανοί είσαστε έτσι. Είσαστε πολύ χαμηλοί. Είσαστε πολύ μικροί. Στον 20ο αιώνα χριστιανοί, δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Τα ίδια κόλπα, τις ίδιες πονηριές. Και η γυναίκα πίστεψε. Και γιατί πίστεψε? Ήταν έτοιμη να πιστέψει. Γιατί ήδη είχε δελεαστεί και παρασυρθεί από την επιθυμία της. Είχε ήδη κάνει κέντρο του ενδιαφέροντος και είχε προσθέσει και στο λόγο του Θεού, που είναι άκρος επικίνδυνο, κάνοντας πιο αυστηρό την εντολή του Θεού. Και τώρα μόλις της πέταξε το δόλωμα. Και ποιο ήταν το δόλωμα? Ψέματα λέει ο Θεός. Ξέρεις τι πονηρός είναι ο Θεός? Θέλει να σας κρατήσει αγαθούς, άθλιους, τυποτένιους. Μια κοπέλα που ήταν στην εκκλησία λέει, είναι έτοιμη για να φύγει. Γιατί, της λέει ο άντρας της, δεν έρχεσαι στην εκκλησία? Και λέει, δεν είμαι κυράτσα εγώ σαν κι αυτές. Εγώ είμαι ανεπτυχημένη προσωπικότητα, αυτό το λέω εγώ. Αυτό κάνει ο διάβολος. Καταλάβατε αδερφοί αγαπητοί? Υψώνει την υπερηφάνεια του ανθρώπου με ψέματα για να τον κάνει ότι είναι πιο ψηλά. Ο Θεός να μας φυλάει. Και η Εύα έτοιμη. Έστρεψε το βλέμμα της και αμέσως δημιουργήθηκε
έντονα η επιθυμία της σαρκός. Φαίνεται να είναι νόστιμο. Αυτή είναι η αμαρτία. Και έτσι ξεκινάει. Φαίνεται να είναι νόστιμο, να είναι όμορφο. Θα περάσω καλά. Δεύτερον, αρεστώνει στους οφθαλμούς. Αυτό είναι ωραίο, όχι αυτό που μας λέει ο Θεός. Πάμε σε ένα μπαράκι έξω να γλεντήσουμε, όχι μες στην εκκλησία. Να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Και το τρίτον, επιθυμητών ως δίδων γνώσιν. Αυξάνει και την υπερηφάνεια. Και το αποτέλεσμα, λαβούσα εκ του καρπού. Και προσέξτε αδερφοί, δεν της το έδωσε στο χέρι ο διάβολος. Δεν επιτρέπεται. Δεν τον αφήνει ο Θεός. Αλλά τη δελέασε με τα λόγια του. Την πλάνησε με τα λόγια του. Την κορόιδεψε. Και περίμενε να δει τι θα κάνει. Και αρπλώνει το χέρι, το παίρνει και έφαγε. Και όταν κάποιος αμαρτήσει, ξέρετε τι κάνει? Θέλει να αμαρτήσουν και οι άλλοι. Είναι κολλητικό. Είναι γάγκρενα. Και αμέσως μετά πήγε και βρήκε τον άντρα της. Όταν ήταν και συζητούσε με το φίδι, δεν ήταν δίπλα ο άντρας της. Και αμέσως μετά έτρεξε και πήγε και βρήκε τον άντρα της. Και του είπε αυτά που είχε στην καρδιά της πια. Και τον έπεισε. Πίστηκε. Και έφαγε αυτός. Εδώ να προσέξουμε κάτι αδερφοί. Η απόφαση που πήρε η Εύα ήταν προσωπική. Δεν το συζήτησε με τον Αδάμ. Αν το συζήταγε δεν θα πέφτανε. Δεν την πλησίασε όταν ήταν με τον Αδάμ. Την ξεμονάχιασε ο διάβολος. Κατάφερε και την απομάκρυνε και έπιασε κουβέντα. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Δεν παίρνει μόνος του αποφάσεις. Μες στην οικογένεια, μες στην εκκλησία, μες στη ζωή του. Δεν εμπιστεύεται την καρδιά του. Εμπιστεύεται το Θεό και τα αδέλφια του. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν πήγαινε και του λέγε «Αδάμ, έλα σου πω τι μου είπε ο Όφης. Μου είπε να φάω. Τι λες εσύ?» Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη είναι η απόφαση που παίρνεις μόνος σου όταν σε ξεμοναχιάζει ο διάβολος και άλλη είναι η απόφαση που παίρνεις όταν είσαι στην κοινωνία μεταλλήλων. Γι' αυτό ο Θεός μέσα στην Εκκλησία δεν έχει μόνο τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Έχει κάτι είναι πολύ σοβαρό. Την κοινωνία μεταλλήλων. Δηλαδή ο ένας είναι φύλακας του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί όταν είναι δίπλα ο αδελφός μου δεν θα κάνω αυτό που με οδηγεί η καρδιά μου. Έχω δισταγμό, διστάζω. Γι' αυτό δεν πρέπει να απομονώνεται ο άνθρωπος, ούτε να απομακρύνεται. Έτσι στο τέλος αποξενώνεται. Αλλά τι κάνει ο άνθρωπος? Πλησιάζει όλο και περισσότερο. Ποιον? Πρώτα το Θεό. Πλησιάσατε εις τον Θεό και θα πλησιάσει προς εσάς. Ύστερα τη γυναίκα του, τον άντρα της. Δεν την αφήνει μόνη της. Γιατί και αυτός κινδυνεύει και η γυναίκα κινδυνεύει. Και η γυναίκα δεν τον αφήνει μόνο του. Γιατί και αυτή κινδυνεύει και ο άντρας κινδυνεύει. Και όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να, τον εαυτό μας πρώτο αλλά και τους άλλους, τους δικούς μας, να απομακρύνονται και να απομονώνονται, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος. Εκεί SOS, εκεί αλάρμ, εκεί προσευχή, εκεί πλησίασμα.
άσχετα από ποιον προέρχεται, από μένα ή από τον άλλον ή από εκείνον. Γιατί μας έθεσε ο Θεός φύλακα του αδελφού μας. Και ο Αδάμ πια μόνος του με την πεσμένη Εύα θα πέσει. Μόνος του με την πεσμένη Εύα. Μόνος του με την Εύα που δεν έχει πέσει, δεν θα πέσει. Γιατί? Γιατί η Εύα μπορεί τώρα να τον πλανήσει. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, ποτέ μα ποτέ να μην αφήνετε τις οικογένειές σας. Για κανένα λόγο. Τα παιδιά σας, για κανένα λόγο. Αυτό το κάνει ο διάβολος. Ας το να κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Ό,τι θέλει. Όχι. Όλοι μαζί είμαστε. Ας τη γυναίκα σου μην την καταπιέζεις να κάνει ό,τι θέλει. Ας τον άντρα σου μην τον καταπιέζεις. Δεν είναι καταπίεσης, είναι φροντίδα. Είναι αγάπη. Και όταν έφαγαν, ανοίχθησαν αμφωτέρων οι οφθαλμοί και το πρώτο πράγμα που γνώρισαν ήταν την πονηριά. Είδαν ότι ήσαν γυμνοί. Έχασαν την αθωότητα. Πάει η αθωότης. Ξαφενίστηκε, ξανεμίστηκε. Τώρα η πονηριά πήρε τη θέση της αθωότητος. Γιατί είναι κακό να είναι γυμνός και να είναι γυμνή? Βέβαια. Και το κακό δεν είναι εκ της γύμνωσης, εκ του οφθαλμού. Εάν ο οφθαλμός είναι πονηρός, όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Εάν ο οφθαλμός είναι αγαθός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Τι πονήρεψε στην Εύα και στον Αδάμ? Ο οφθαλμός. Και τι έγινε το σώμα? Σκοτάδι. Και ο Θεός τους επισκέφτηκε. Δεν τα ξέρει βέβαια. Είναι αγαθός ο Θεός. Θέλει να δώσει τη δυνατότητα της διόρθωσης. Και καθώς είδαν τη γύμνωσή τους, τι έκαναν? Έραψαν φύλλα σικής και έκαμουν σε αυτούς περιζώματα. Ακριβώς ό,τι κάνουν οι άνθρωποι. Ντύνονται με φύλλα σικής. Έτσι νομίζουν ότι καλύπτουν τη γύμνωσή τους. Αυτό είναι το μυαλό τους. Με φύλλα σικής προσπάθησαν να κρύψουν τη γύμνωσή τους. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Θεός. Και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το δειλινό και κρύφθησαν και ο Αδάμ και η γυναίκα αυτό από προσώπου του Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων της Παραδείσου. Γιατί κρύφτηκαν? Δύο πράγματα δημιουργήθηκαν μέσα εξαιτίας της αμαρτίας. Πρώτον, ο φόβος. Η προέλευση του φόβου στην καρδιά του ανθρώπου. Και η αιτία είναι η αμαρτία. Το πρώτο πράγμα που δημιουργεί η αμαρτία είναι φόβος. Και κάλεσε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε: «Αδάμ, πού είσαι?» Και τι απάντησε? «Τη φωνή σου άκουσα στον παράδεισο, φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Θεό, αλλά αυτή είναι η αντίδραση της αμαρτίας στον άνθρωπο. Όταν η γυναίκα αμαρτήσει, φοβάται τον άντρα, ντρέπεται και κρύβεται. Όταν ο άντρας αμαρτήσει, φοβάται τη γυναίκα, ντρέπεται και κρύβεται. Τι είπε ο Χριστός? Το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος. Γιατί? Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Κρύβονται στο σκοτάδι. Γι' αυτό οι παράνομοι που βγαίνουν τη νύχτα στο σκοτάδι, γιατί φοβόνται, ντρέπονται και κρύβονται. Και έτσι μπορείς να καταλάβεις, ο κάθενας από εμάς μπορεί να καταλάβει πρώτα για τον εαυτό του και ύστερα για τον άλλον σε τι κατάσταση είναι. Όταν βλέπεις το παιδί σου να φοβάται, να ντρέπεται και να κρύβεται, ψάχτω. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ψάχτω.
Υπάρχει αμαρτία. Όταν βλέπεις και κάνει έτσι ένα μωρό παιδί, τι έχει στο χέρι σου, το κάνει πίσω. Γιατί? Γιατί έχει πάρει κάτι που απαγορεύεται. Είναι τα χαρακτηριστικά, αδερφοί, που δεν αλλάζουν, δεν αλλοιώνονται, των ανθρώπων της αμαρτίας. Φοβόνται, ντρέπονται και κρύβονται. Και όταν άκουσε αυτά ο Θεός, του λέει, ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες, δεν το ξέρει, το ξέρει. Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εισέ να μη φάγεις? Και περιμένει μία απάντηση. Την απάντηση της ομολογίας. Ναι Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Και τέλειωσε. Τόσο απλό. Ναι Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Έφαγες, έφαγα. Ο Αδάμ όμως δεν είπε έτσι. Τώρα ο Αδάμ έχει την πονηριά που του βάλε το φίδι μέσα του. Θα απαντήσει με πονηριά στο Θεό. Με τον ίδιο τρόπο, με ψέμα, με απάτη. Και είπε ο Αδάμ, η γυναίκα που εσύ μου έδωχες να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωσε να φάγω από τον καρπό του δέντρου που απαγορεύεται. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Αλλά μία αλήθεια που δεν σώζει. Μία αλήθεια που δεν διορθώνει. Ποια είναι η αλήθεια που σώζει? Η ομολογία του λάθους μου. Όχι η δικαιολογία του λάθους μου. Η δικαιολογία του λάθος μου και αλήθεια να είναι, δεν σώζει. Η ομολογία του λάθος μου, εάν είναι αλήθεια, σώζει. Αυτό θέλει ο Θεός. Την ομολογία της αλήθειας. Την ομολογία της αμαρτίας. Και όχι τη δικαιολογία. Και ποιος είναι ο λόγος που δικαιολογείται ο άνθρωπος? Ο φόβος. Δικαιολογείται, δεν φταίω εγώ. Και τι λέει? Εσύ φταίς, γιατί μου δώσες αυτή τη γυναίκα που μου δώσε να φάω αυτό που με απαγόρευσες. Και ο Θεός το δέχεται, γιατί είναι αλήθεια. Και συνεχίζει στην Εύα. Θα μπορούσε εκεί να τελειώσει αν του λέγε, ναι Κύριε, έφαγα αυτό που μου είπες να μη φάω. Και αν ομολογούσε, τότε θα έπρεπε να δικαιολογήσει την Εύα. Κοιτάξτε τι ωραίος που είναι, τι καλός που είναι ο Θεός, αδερφοί. Δεν θέλει να ξεφτιλίζει τον άνθρωπο, αλλά ο Αδάμ και τον εαυτό του ξεφτύλισε και τη γυναίκα του και το Θεό στο τέλος. Ντρόπιασε τη γυναίκα του. Την ξεμπρόστιασε. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου φταίει. Την πρόσβαλε. Και αναγκάζει το Θεός και στρέφει στη γυναίκα του. Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και την ίδια λογική έχει και η γυναίκα. Όχι της ομολογίας, της δικαιολογίας. Αγαπημένα μου αδέλφια, ενώπιον του Θεού, ποτέ μην εκλέγουμε τη δικαιολογία και απορρίπτουμε την ομολογία. Δεν αρέσει στο Θεό. Έχει κακές συνέπειες. Και Εύα, το φρονιμότερο ζώο το οποίο έβαλε στον αγρό, με απάτησε. Με απάτησε. Δεν φταίω εγώ, με απάτησε. Με κορόιδεψε. Και έφαγα. Από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα. Καταράται ο Θεός. Καταράται ο Θεός, λέει, Θεός δεν καταράται. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Με το Θεό δεν μπορείς να παίζεις. Και απευθύνεται προς το φίδι. Επειδή έκαμες τούτο,
επικατάρατος να είσαι εσύ μεταξύ όλων των κτηνών και όλων των ζώων του αγρού, και επί της κοιλίας σου θέλεις περπατά, χώμα θα τρως όλες τις ημέρες της ζωής σου. Θα σέρνεσαι και το φαΐ σου θα είναι χώμα, δεν θα είναι χόρτος, θα είναι χώμα. Τι θα πει χώμα? Τέλεια ταπείνωση, εξαθλίωση και εξαχρίωση. Και αμέσως μετά όμως φέρνει την πιο ωραία υπόσχεση ο Θεός. Αποκαλύπτει το έργο Του. Αποκαλύπτει τη θεραπεία της αμαρτίας. Και έχθρα θα στήσω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα που απάτησες. Και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός, και η γυναίκα σπέρμα δεν έχει. Μόνο η Μαρία η Παρθένος συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου και γέννησε μόνη της. Θα τολμούσα να πω μόνο η Μαρία η Παρθένος είχε σπέρμα Άγιο μέσα της. Είναι μετά την αμαρτία η υπόσχεση της θεραπείας. Και αυτός το σπέρμα το δικό σου, το σπέρμα της γυναικός, θα συντρίψει την κεφαλή του σπέρματος του δικού σου και εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Και είναι η φοβερότερη προφητεία που αποκαλύπτει ο Θεός, ότι το σχέδιο υπήρχε προκαταβολής κόσμου. Δεν αυτοσχεδιάζει ο Θεός. Εμείς αυτοσχεδιάζουμε. Ο Θεός δεν αυτοσχεδιάζει. Είναι πάνσοφος. Είναι παντοδύναμος. Γνωρίζει τα πάντα. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν αυτοσχεδιάζει ο Θεός, αλλά ενεργεί βάσει του θελήματός Του, της δικαιοσύνης Του, την οποία αποκαλύπτει σε λεπτομέρειες μέσα από το Λόγο Του. Και είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί ξέρουμε. Όπως δεν θέλει να αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου, έτσι και θέλει να ξέρουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και τον τρόπο, τη μέθοδο της θεραπείας. Από την αμαρτία δεν μπορεί να θεραπευθεί ο άνθρωπος ποτέ, είναι σαν να λέει ο Θεός εδώ, παρά μόνο με το σπέρμα της γυναικός. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να θεραπευθεί η αμαρτία παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα εν Πνεύματι Αγίω. Θα έρθει. Στη συνέχεια θα το δούμε. Τώρα είμαστε στην περίοδο, στην οικονομία της αθωότητος. Θα έρθει η οικονομία της δικαιοσύνης του Νοέ. Θα έρθει η οικονομία της πίστεως του Αβραάμ. Θα έρθει η οικονομία του νόμου με τον Μωυσή. Κανένα αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει θεραπεία στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, τον άνθρωπο που έπεσε πειραζόμενος από το διάβολο. Μόνο ο Χριστός σώζει, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί, αυτό. Ανάμεσά μας είναι ο Χριστός τώρα. Είναι το σπέρμα της γυναικός που έχει τη δυνατότητα να συντρίψει και να συντρίβει την κεφαλή του διαβόλου στη ζωή μας. Να καταστρέφει το έργο του διαβόλου στη ζωή μας. Μην ξεχνάμε. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε το Θεό. Μπορούμε ούτε να δικαιολογηθούμε στο Θεό. Μπορούμε να ομολογήσουμε και να ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, να ζητήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού και να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και δεν είναι ότι ανάμεσά μας είναι ο Χριστός.
Το σημαντικότερο είναι ότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί ο Χριστός. Και τι γινόμαστε τότε? Τότε γινόμαστε και εμείς, καθώς λέει η Γραφή, θεοί είστε σεις. Όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, αυτός που είναι μεγαλύτερος από τον διάβολο, τι μπορεί να μας κάνει ο διάβολος? Αλλά το ζήτημα, το κρίσιμο σημείο είναι ποιος κυβερνάει τη ζωή μας. Ποιος κυβερνάει, γιατί το σώμα μας είναι το καράβι που κάνουμε το ταξίδι της ζωής μας. Και μέσα σε αυτό το καράβι είμαστε εμείς, αλλά και ο Χριστός. Και το ερώτημα είναι ποιος κυβερνάει τη ζωή μας, το καράβι. Ποιος είναι κυβερνήτης? Γιατί μπορεί να κυβερνάω εγώ και όταν χρειάζομαι βοήθεια να του λέω «βόηθα με» και θα το κάνει. Αλλά κυβερνήτης είμαι εγώ, δεν θα πάει καλά το καράβι. Ή μπορεί να είμαι κυβερνήτης εγώ και να του δίνω εντολές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Σε παρακαλώ, δώσε μου αυτό, πάρε εκείνο. Κάνε τούτο. Πάλι δεν θα πάει καλά το καράβι. Μπορώ όμως να του πω, Κύριε, πάρε στα χέρια σου το τιμόνι της ζωής μου. Κυβέρνησε εσύ. Οδήγησέ με εσύ. Κάνε εσύ ό,τι θέλεις στη ζωή μου. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, ευλογητός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που κάμει ημάς πάντοτε, πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Βοήθησέ μας, Κυρία μου, σε παρακαλώ.